Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 25 Αυγούστου του 2023, ημέρα Παρασκευή. Θα δούμε παρακάτω τα θέματα των πυρκαγιών, είναι, η κατάσταση είναι τραγική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους φίλους που έρχονται εδώ και μας συναντούν στο βιβλιοπωλείο. Ειδικά αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό, πραγματικά είναι μεγάλη χαρά. Βρισκόμαστε, για όσους θέλουν να συναντήσουν είτε εμένα είτε το Σταύρο, είμαστε στην οδό Φιλελλήνων 14 στην πλατεία Συντάγματος. Και όσοι θέλουν να τηλεφωνήσουν πρώτα, γιατί δεν είμαστε και πάντα εδώ, είναι, το τηλέφωνο μας είναι 210-33-16-036 και η ιστοσελίδα Ινφογνώμων Πολιτικά για τα η ενημερωτική και η ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου είναι infognomon.gr. Θα διαβάσω ορισμένα σχόλια που έχουν στείλει είτε κάτω από, από βίντεο που κάνουμε, είτε στέλνουν στην ιστοσελίδα ή στον εκδοτικό οίκο. Ξενοφών Καρίκης: όσα λες σωστά είναι, Σάβα, ως συνήθως. Το κράτος είναι ηττημένο και σε άτακτη φυγή. Μην νομίζει κανείς ότι αυτά που γίνονται στην εξωτερική πολιτική είναι ασύνδετα με αυτά που γίνονται αλλού, σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στις πυρκαγιές. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει γίνει αντιληπτό, αλλά όλος ο σχεδιασμός σε όλες τις εκφάνσεις του κράτους αφορά τη διαχείριση αποτελεσμάτων, καταστροφών φυσικών και πολιτικών. Μόνο να μην πεθάνουμε κοιτάμε. Και από μόνο του αυτό είναι παραδοχή της πλήρως αποτυχίας του κράτους. Όλοι οι μηχανισμοί του κράτους είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί το κάθε πρόβλημα που υποτροπιάζει μεταφέρεται από τον ένα κρατικό μηχανισμό στον άλλον. Για παράδειγμα, περνάει κρυφά ο παράτυπος μετανάστης, ξεφεύγει από την συνοριοφυλακή, πάει και βάζει φωτιά μέσα στο δάσος που κρύβεται να μαγειρέψει, περνάει το πρόβλημα στην πυροσβεστική, ξεφεύγει φωτιά από την πυροσβεστική, πάει και καίγεται η μονάδα του στρατού, περνάει το πρόβλημα στον στρατό. Ή πάει να κλέψει να φάει γιατί πεινάει, περνάει το πρόβλημα στην κοινωνία που πλήττεται από την κλοπή και στην αστυνομία. Γι' αυτό είναι συνολική η αποτυχία. Και δυστυχώς όλα όσα διέλυσαν στο κράτος, όλα τα κόμματα δεκαετίες τώρα, δεν ξαναφτιάχνονται εύκολα. Να χαλάσεις κάτι το χαλάς εύκολα. Να φτιάξεις κάτι είναι δύσκολο. Και αν παίρνει ο κόσμος την κατάσταση στα χέρια του, είτε στη θάλασσα να αντιμετωπίσει την παρανομία στις παραλίες, εννοεί για τις ξαπλώστρες, είτε στα βουνά με τον Αλβανό που βγήκε να μαζέψει όσους μπήκαν παράνομα, είναι γιατί το κράτος δεν είναι απλώς απόν, είναι ηττημένο. Ξενοφώντα, εγώ δεν θα μπορούσα να τα πω έτσι, μπράβο, δεν ξέρω αν είσαι μηχανικός, πάντως ο τρόπος με τον οποίο έτσι διεισδυτικά και τμηματικά ανέλησε το θέμα, δείχνει έναν άνθρωπο που είναι μηχανικός. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις πραγματικά. Μπράβο. Τι να πω, έτσι ακριβώς είναι. Όσο για τον Αλβανό που συνέλαβε, καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Και η εισαγγελέα της Αλεξανδρούπολης, ή η εισαγγελέα, δεν ξέρω τι είναι, και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Δηλίνη, δεν ξέρουν τον ποινικό κώδικα. Ο ποινικός κώδικας που έχουν εγκρίνει οι ίδιοι και που εφαρμόζουν, με αυτόν δικάζουν, λέει ότι και ο απλός πολίτης μπορεί να συλλάβει κάποιον εάν εκείνη τη στιγμή πάει να διαπράξει ένα έγκλημα, είτε κακούργημα είτε πλημέλημα. Γιατί λοιπόν τόσος θόρυβος? Ασφαλώς καλό θα είναι να τους συλλαμβάνουν είτε οι συνοριοφύλακες είτε η αστυνομία. Όταν όμως κάποιος πάει, τον πιάνει την ώρα να βάλει φωτιά, από τη φωτιά από την οποία, ξέρετε, η φωτιά στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλεξανδρούπολη δεν είναι απλή. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου απλή. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα πείραμα, αυτό που γίνεται με το λιμάνι και πιθανόν μια αεροπορική βάση με ελικόπτερα, λέω, είναι ένα πείραμα που αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή. Αποδυναμώνει τα στενά που η Τουρκία, εκεί να δείτε τι αυτοκτονία έκανε η ελληνική διπλωματία με τη συνθήκη του Μοντρέ. Μέχρι τότε τα στενά η Τουρκία δεν τα ήλεγε, δεν ήταν δικό της έδαφος.
ήταν διεθνή στενά. Με την τούμπα που έκανε, στην ουσία έχει εχμαλωτήσει και τη Δύση και τη Ρωσία μέσω των στενών. Και αυτό το πλεονέκτημα που απέκτησε, το έχασε με την Αλεξανδρόπολη. Ταυτοχρόνως η Ελλάδα θωρακίζεται και τώρα μην τα ξαναλέμε. Άρα αυτοί που ενοχλούνται από την Αλεξανδρούπολη, από την Έγλη και το ρόλο που προσπαθεί να παίξει, να κερδίσει και να παίξει, να αποκτήσει και να παίξει η Αλεξανδρούπολη, αυτοί θα ήθελαν μία τέτοια καταστροφή, την μεγαλύτερη καταστροφή δάσους πυρκαγιά που έχει γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έτσι. Εκεί θα την ήθελαν γιατί αυτό σημαίνει και γεωπολιτική ανασφάλεια της Αλεξανδρούπολης και αποδυνάμωση του γεωπολιτικού ρόλου της Αλεξανδρούπολης. Και τι μου λέτε τώρα, όταν είμαι εγώ ένας παίκτης μεγάλος, Αμερική, δεν ξέρω εγώ τι, ΝΑΤΟ, θέλω εκεί να υλοποιήσω κάποια σχέδια μέσω της Αλεξανδρούπολης και βλέπω ότι η χώρα που με φιλοξενεί δεν μπορεί να ελέγξει τα του οίκου της, τι πιστεύετε, θα μας εμπιστευτούν? Επαναλαμβάνω, δεν τα βλέπω σαν Έλληνας, τα βλέπω τα πράγματα, όχι σαν Αμερικανός ή σαν Ανατολικός, σαν Έλληνας. Η Αλεξανδρούπολη, ο νέος ρόλος που μπορεί, που προσπαθεί να κερδίσει η Αλεξανδρούπολη, θωρακίζει τη Θράκη και την Ελλάδα. Έχουμε ένα σώμα στρατού εκεί, το καλύτερο, είναι σαν να έχουμε άλλα δύο σώματα, με την Αλεξανδρούπολη. Όμως, με αυτό που είπε ο Καρίκης, στην ουσία χάνουμε το ρόλο. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Μεγαλύτερο από το, να χρησιμοποιήσω μια λέξη, από τον πόη αυτόν εδώ που κυβερνάνε. Πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή διαπράττουν ζημιά μεγαλύτερη από τον πόη τους στην πατρίδα μας. Πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε καλημέρα κύριε Σάβα. Νίκος Πέτρο. Θέλω πρώτα να σε ευχαριστήσω για το έργο που κάνετε και θέλω να γνωρίζετε η φωνή σας ακούγεται και αυτό μας δίνει ελπίδα. Είμαι 28 χρονών και η οικογένειά μου πρόσφυγες από την κατεχόμενη Κύπρο, αλλά μένω μόνιμα στο Λονδίνο τα τελευταία 10 χρόνια. Πάντα είχα μεγάλη αγάπη και για τις δύο πατρίδες μου, την Κύπρο και την Ελλάδα, και μια περηφάνεια από εδώ μέχρι το κατεχόμενο Ριζοκάρπασο. Από πολύ φτωχή οικογένεια και ό,τι είχαμε στα κατεχόμενα, το χάσαμε. Μετά την κρίση στην Κύπρο έφυγα για μια καλύτερη ζωή, μα πού να πήγαινα, στην Ελλάδα, την κρίση με τις τράπεζες εννοεί, την πρόσφατη. Πώς να πας σε ένα κράτος που το κυβερνούν αυτοί? Το χειρότερο απ' όλα δεν είναι η οικονομία και το ότι δεν ξέρουν να κυβερνούν το κράτος. Πες ότι είχαμε δώσει τα πάντα στην άμυνα και δεν είχαμε κάτι άλλο. Θα το δεχόμουν. Θα δεχόμουν να δώσω τα πάντα κι εγώ. Το πρόβλημα, κύριε Σάβα, είναι η εμπιστοσύνη. Αυτοί δεν είναι εκεί για μας. Δεν τους νοιάζει για εμάς. Πώς να τους εμπιστευτείς? Πρώτον, η Τουρκία είναι από πάνω και βλέπει. Δεύτερον, έκλεισαν την εθνική αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα. Τρίτον, ο πληθυσμός συρρυκνώνεται και δεν τους νοιάζει. Τέταρτον, ούτε για την Κύπρο τους νοιάζει. Πέμπτον, οι χειρισμοί στη Λιβύη, την Αλβανία, τη Ρωσία και γενικά η εξωτερική μας πολιτική σε τόσα ζητήματα που τόσες φορές βλάπτει τα συμφέροντα της Ελλάδας, της Κύπρου και των Ελλήνων. Γιατί να έρθω στην Ελλάδα? Τα τρένα δεν λειτουργούν. Το κρατικό χρέος είναι στα ύψη. Οι φωτιές καίνε τα πάντα. Η Ήπεθρος και τα χωριά πεθαίνουν. Οι πρέσπες ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία. Πώς γίνεται κράτος με τόσο τουρισμό, ιστορία και ομορφιά, με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, να έχει 400 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος? Ξέρετε πώς οι νέοι σαν εμένα νιώθουν το ίδιο. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άτομα που θα διαβάσουν όλες αυτές τις ιστορίες σαν τη δικιά μου, ζουν αυτά που έγραψα πιο πάνω και πάλι τα ίδια άτομα θα ψηφίσουν. Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Πώς γίνεται να είναι ακόμα τα ίδια κόμματα στο προσκήνιο? Πρέπει να φύγουν όλοι. Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας. Τι θα έπρεπε να γινόταν? Προσωπικά, αν διάβαζα μια τέτοια ιστορία σαν τη δικιά μου από κάποιον άλλον, δεν θα ξαναψήφιζα το όποιο κόμμα έκανε νέους Έλληνες να φύγουν από την πατρίδα τους. Μόνο αν ένιωθαν την οργή του κόσμου στις κάλπες θα καταλάβαιναν. Τι να αλλάξει με 41%? Πονάει η καρδιά μου όταν σκέφτομαι ότι η Ελλάδα δεν θα αντέξει αν πάει έτσι για πολύ ακόμα. Ή θα την κάψουν, ή θα την πάρουν οι Τούρκοι σιγά σιγά, ή θα μας ισλαμοποιήσουν και θα τα δώσουν όλα πριν πέσει σφαίρα. Καλημέρα σας. Νίκος Πέτρο. Τι να πω, πραγματικά. Δηλαδή διαπιστώνω
ότι υπάρχει, πραγματικά υπάρχει τεράστια σοφία. 20 χρονών παιδί, όλες οι διαπιστώσεις του είναι σωστές. Αλλά θα μπορούσε να είναι και λάθος. Το σημαντικό είναι ότι στην ψυχή του υπάρχει το ενδιαφέρον και ο πόνος για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνουμε λάθος όλοι σε κάτι που σκεφτόμαστε, που διαπιστώνουμε. Σημασία έχει όμως η αφετηρία. Και η αφετηρία αυτού του παιδιού είναι η αγάπη για την Ελλάδα. Πονάει για την Ελλάδα. Πάμε. Αξιότιμη κύριε Σάφα Καλλιτερίδη, άκουσα την εκπομπή της 23/8/2023, την απορία σας σχετικά με τις λέξεις των τριών λέξεων ομοιοπαθής, ομοιοπαθών, συμπαθών. Η λέξη ομοιοπαθής είναι επίθετο που κλείνεται σύμφωνα με την τρίτη κλίση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Εξού και στον πληθυντικό οι τύποι του επιθέτου είναι η ομοιοπαθής στην ονομαστική και των ομοιοπαθών στη γενική. Η λέξη συμπαθών είναι η μετοχή του συνειρημένου ρήματος συμπαθέω-συμπαθώ, το οποίο κλείνεται κατά το πιέω, ποιό, πιέει, ποιεί, πιέει, ποιεί, πιέων, ποιούμε, πιέωμε, ποιούμεν, πιέεται, ποιείται, πιέων των ποιούντων, πιέε, πιέ, πιέε, το ποιείτο, πιέεται, πιέεται, ποιείται, πιέων των ποιούντων. Αυτά από την πρώτη γυμνασίου τα μάθαμε αυτά. Τίμα, ετίμα, τιμα, έτο, τιμάτο, τιμάεται, τιμάται, τιμάοντων, τιμόντων. Από την πρώτη γυμνασίου. Πόσο μεγάλη, δεν τα ξαναείδα, πόσο μεγάλη σημασία έχει η παιδεία. Άμα μάθεις το παιδί από μικρό κάποια βασικά πράγματα για τη γλώσσα και την ιστορία, αυτά το συγκροτούν σε όλη τη ζωή. Πώς θα καταντήσετε έτσι τα παιδιά μας. Πάμε. Άρα, η λέξη... Ναι, πού είμαστε τώρα. Η λέξη συμπαθών είναι η μετοχή του συνειρημένου ρήματος συμπαθέω-συμπαθώ, το οποίο κλείνεται κατά το πιέω ποιό. Ως μετοχή δημιουργεί στον πληθυντικό του τύπο οι συμπαθούντες στην ονομαστική, των συμπαθούντων στη γενική. Προσοχή! Δεν υφίσταται ρήμα ομοιοπαθώ που να δημιουργεί τύπο μετοχής ομοιοπαθούντας στη γενική του πληθυντικού. Πηγές, λεξικό κοινής νέας ελληνικής, Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Μας τα είπε αυτά η Μαρία Ελίζαμπεθ Ξάνθου, η οποία λέει Harvard. Ναι, στο Πανεπιστήμιο Harvard έχει σπουδάσει και στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Ευχαριστούμε Μαρία Ελισάβετ Ξάνθου, ευχαριστώ. Άρα δεν υπάρχει ομοιοπαθών, υπάρχει ομοιοπαθής. Εντάξει, γράψτε λάθος λοιπόν των ομοιοπαθούντων. Θα έπρεπε να πω των ομοιοπαθών, είναι ομοιοπαθής. Πάμε. Καλημέρα κύριε Καλλιτερίδη, Πύλα Κύπρος. Ο κύριος Γεώργιος Κυρίου το γράφει. Σας παρακολουθώ ανελιπέστατα για αρκετά χρόνια και ακούω να προσπαθείτε να αναδείξετε το πρόβλημα που έντεχνα προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι με το χωριό Πύλα στην Κύπρο, ένα χωριό με μεικτό πληθυσμό, περίπου 2 τρίτα Ελληνοκύπριοι και 1 τρίτο Τουρκοκύπριοι, που κατά τη δική σας παραδοχή βρίσκεται 100% εντός εδάφους και δικαιοδοσίας κυπριακής δημοκρατίας. Έψαξα όσο μπορώ για την ακριβή θέση του χωριού, βρήκαμε την ουδέτερη πράσινη ζώνη. Αλλά και τα όρια σχετικά με την ουδέτερη πράσινη ζώνη, αλλά και τα όρια δικαιοδοσίας Κυπριακής Δημοκρατίας. Και η πληροφόρηση είναι στην καλύτερη περίπτωση ασαφής έως θολή. Μπορεί να είναι σκοπίμως. Και θα τα πούμε παρακάτω. Εσείς έχετε πει επανειλημμένα ότι η Πύλα βρίσκεται 100% εντός εδάφους απόλυτα ελεγχόμενο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι. Ναι, απόλυτα, όχι απόλυτα ελεγχόμενο. Η Πύλα βρίσκεται στην επικράτεια των ελευθέρων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα μικρό κομμάτι βρίσκεται του οικισμού. Του οικισμού, προσέξτε, γιατί υπάρχει η επικράτεια της κοινότητας της Πύλας. Ένα μικρό κομμάτι του οικισμού βρίσκεται στην ζώνη, στην ουδέτερη ζώνη, στην νεκρή ζώνη. Και το υπόλοιπο στο κομμάτι της νεκρής ζώνης, την επικράτεια την κρατάει η Κυπριακή Δημοκρατία, την αστυνόμευση για να μην ερχόμαστε σε επαφή Έλληνες με Τούρκους, δημιουργήθηκε αυτή η διάμεση ζώνη, την αστυνόμευση την έχουν οι Ιουνθικοί. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή όμως, Wikipedia, η Πύλα είναι η κοινότητα της επαρχίας Λάρνακα στην Κύπρο, εντός της πράσινης γραμμής, λάθος, μέρος της είναι στην πράσινη γραμμή, που ελέγχεται από την ενεργητική δύναμη, δεν ελέγχεται, ελέγχεται μόνο στον τομέα που είπαμε, διοικητικά ασκεί πλήρη κυριαρχία εκτός της αστυνόμευσης, δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν στην Πύλα έχουν τις ταυτότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπακούν στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντάξει.
Όποιον χάρτη μπόρεσα να βρω, δεν δίνει σαφή ώρα το χωριό σχετικά με την πράσινη ζώνη. Υπάρχει ερώτηση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, παράνομη κατοχή 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας, πράσινη ζώνη κτλ. Πού ανήκει τελικά διοικητικά η Πύλα, το ξαναλέω. Η κοινότητα της Πύλας έχει επικράτεια. Τα χωράφια της ανήκει ένα μικρό κομμάτι της κοινότητας στην πράσινη ζώνη ή στην νεκρή ζώνη και ο οικισμός, το οικιστικό μέρος της κοινότητας, το 1/4 είναι και αυτό μέσα στην νεκρή ζώνη. Το υπόλοιπο μέχρι τη θάλασσα που έχει περίπου 2 χιλιόμετρα ακτή, αυτό είναι, δεν είναι στην πράσινη ζώνη. Λοιπόν, άρα το λύσαμε και διοικητικά απολύτως στην Κυπριακή Δημοκρατία, με εξαίρεση το κομμάτι της νεκρής ζώνης, την αστυνόμευση την κάνει η ΟΜΦΙΚΙΠ. Διότι αν είναι υπό την άμεση δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα μπορούσε εύκολα και νόμιμα να επέμβει η Εθνική Φρουρά. Είπαμε ότι σε εκείνο το κομμάτι που πήγαν οι Τούρκοι, το δεχθήκαμε και εμείς, δεν θα μπαίνουν στρατεύματα. Ούτε από τη μια ούτε από την άλλη δεν το συζητάμε, ούτε και τη δικιά μας. Για να μην υπάρχει. Αυτό είναι από το 64 με ψήφισμα του ΟΗΕ. Τι καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω μαζί σας αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν έλαβα απάντηση. Ελπίζω να έχω καλύτερη τύχη αυτή τη φορά. Γιώργιος Κύρου, Σκωτία. Γιώργο, τουλάχιστον αυτή τη φορά είσαι πιο τυχερός από εμάς, δεν τρως τον καύσωνα που τρώμε εμείς εδώ. Άρα νομίζω ότι το λύσαμε το θέμα απολύτως. Έχει κάνει ο Σταύρος ένα βίντεο στα αγγλικά, είναι στο κανάλι του, δείτε το, Γιώργο δέστο, δώστο όπου μπορεί σε βουλευτές εκεί και λόρδους που είσαι, αναφέρεται ακριβώς στην Πύλα και γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα πολέμου η επίθεση που έκαναν οι Τούρκοι, ο Ατύλας, εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα για το θέμα της τις αναταράξεις από τους νεκρούς μετανάστες στους οποίους που πέθαναν στο δάσος του Εύρου, για τους οποίους στην προχθεσινή μας εκπομπή εκφράσαμε τη βαθιά μας λήψη. Προσέξτε τώρα. Τι λέει η Διεθνής Αμνηστία. Οι νεκροί στον Εύρο είναι θύματα δύο τεράστιων αδικιών. Την αντίδραση της Διεθνούς Αμνηστίας προκάλεσε ο θάνατος 19 ανθρώπων από τις πυρκαγιές στον Εύρο. Η Διεθνής Αμνηστία σχολιάζει το θάνατο 19 ανθρώπων από τις πυρκαγιές στον Εύρο, ένα στις 21 Αυγούστου και 18 στις 22, με την ερευνήτρια μετανάστευσης Αντριάννα Τιντόνα να υπογραμμίζει ότι αποτελούν θύματα δύο αδικιών της εποχής. Από τη μία πλευρά η καταστροφική κλιματική αλλαγή, την οποία οι κυβερνήσεις αποτυχάνουν να αντιμετωπίσουν και η οποία επιδεινώνει το μέγεθος των πυρκαγιών παγκοσμίως, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγεί σε μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές περιόδους πυρκαγιών. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές για ανθρώπους που μετακινούνται και η επιμονή των πολιτικών διαχείρισης της μετανάστευσης να βασίζονται στον φυλετικό αποκλεισμό και τη θανατηφόρα αποτροπή, συμπεριλαμβανομένης της ρατσιστικής βίας στα σύνορα. Λοιπόν, σύμφωνα με την ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας, λόγω έλλειψης πρόσβασης σε ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές για τους ανθρώπους που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα χερσαία σύνορα στην περιοχή του Εύρου για να περάσουν παράθυρο από την Τουρκία στην Ελλάδα. Οι αρχές εκεί απαντούν συστηματικά με παράνομες εξαναγκαστικές επιστροφές στα σύνορα, άρνηση του δικαιώματος αίτησης ασύλου και βία. Αναφερόμενοι στην στοχοποίηση και τη βία κατά των μεταναστών με αφορμή τις πυρκαγιές, η κυρία Τιντόνα τονίζει ότι οι πυρκαγιές τροφοδότησαν τη ρατσιστική ρητορική και τις καταχρήσεις. Στο λογαριασμό του στο Facebook, ο Παράσκευος Χρήστου Παπαδάκης, ένας υπερεθνικιστής, ένας βουλευτής, χρησιμοποίησε ρατσιστική γλώσσα για να ισχυριστεί ότι οι φωτιές προκλήθηκαν από μετανάστες και πρόσφυγες. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν οι πυρκαγιές προήρθαν από μετανάστες και πρόσφυγες, αυτό είναι ρατσιστική γλώσσα? Δηλαδή, ψάχνοντας την αιτία που οδήγησε σε καταστροφές που έχουν τεράστια και εθνική, στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια, στην υγεία των πολιτών, στην περιουσία των πολιτών, ψάχνοντας τις αιτίες, και αν οι αιτίες είναι όντως οι αλλοδαποί που έρχονται στην Ελλάδα με τον τρόπο που έρχονται, θα δούμε μετά, και προκαλούν ό,τι προκαλούν. Αυτό δεν θα πρέπει να το αναφέρουμε? Δηλαδή, πού θα πρέπει να αποδώσουμε τις πυρκαγιές?
Θα δείτε μετά τι έχω να πω για το θέμα. Ένας ιδιώτης συνελήφθη αφού πήγε η ομάδα μεταναστών και προσφύγων με το όχημά του και παρακίνησε κι άλλους να κάνουν το ίδιο, ανεβάζοντας βίντεο με τις πράξεις του στο διαδίκτυο. Η ΜΚΟ Alarm Phone ανέφερε ότι εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστριες, άντρες και γυναίκες, βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε διάφορες περιοχές του Εύρου, όσο στην περιοχή φούντωναν οι πυρκαγιές. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις ελληνικές αρχές να απομακρύνουν επειγόντως όσες και όσους έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Εύρου και δεν μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια λόγω των πυρκαγιών, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ελλάδα, θα μπορούν να ζητήσουν άσυλο και δεν επιστρέφονται παράνομα και εξαναγκαστικά στα σύνορα. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να καταδικάσουν δημόσια και να διερευνήσουν κάθε πράξη δραστικής βίας ή λόγω υποκίνησης τέτοιες συμπεριφορές μεταξύ άλλων και από την πλευρά των πολιτικών. Λοιπόν, να πω το εξής στην κυρία την Τόνα, αλλά και στη Διεθνή Αμνηστία. Ακούστε. Έστω ότι εξασφαλίζουμε αυτά που λέτε και διαπιστώνουμε ότι σε ένα χρόνο έχουν περάσει στην Ελλάδα 10 εκατομμύρια αλλοδαποί. Τον άλλο χρόνο άλλα 10. 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 Διότι ο κάθε άνθρωπος λογικό είναι. Αν θεωρεί ότι εκεί που θα πάει θα ζήσει καλύτερα, τα παρατάει όλα και πάει να ζήσει καλύτερα. Διότι αυτό λέτε στην ουσία. Δεν θα οδηγηθούμε σε μια κοινωνική καταστροφή των κοινωνιών, των χωρών όπου θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι. Επαναλαμβάνω, ο κάθε άνθρωπος έχει, λογικό είναι, να θέλει ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Και σου λέει, πού είναι καλύτερα, εκεί πάμε. Αυτό λοιπόν δεν θα καταστρέψει το καλύτερα των χωρών για το οποίο καλύτερα δούλεψαν γενιές, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι είναι απεικιοκρατία. Κάποιες χώρες δεν έκαναν και απεικιοκρατία, όπως η Ελλάδα. Δούλεψαν, πλήρωσαν, πολέμησαν για να έχουν αυτή τη χώρα και την ελευθερία, για να κάνουν γεφύρια, δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια. Πλήρωσαν, δούλεψαν, ίδρωσαν, έσκαψαν βουνά, κουβάλεσαν με τις πλάτες τους νερό για να ποτίσουν τις ελιές. Όλα αυτά για να γίνει αυτός ο τόπος, κάποιοι άνθρωποι έχησαν ποταμούς υδρότα και αίμα. Έρχεστε τώρα, κυρία Τιντώνα, εκ του ασφαλούς, να μας πείτε ότι δεν έχετε δικαίωμα να κρατάτε τα σύνορά σας κλειστά, δεν έχετε δικαίωμα να αποτρέψετε τα σχέδια της Τουρκίας, διότι άμα σας τα φέρουμε μια μέρα τα σχέδια της Τουρκίας και δεν λέω για σας, αλλά τα τρίψουμε στη μούρη του οποιοδήποτε λέει αφήστε τα σύνορα ανοιχτά και δείτε ότι τα σχέδια της Τουρκίας είναι ο εξισλαμισμός της Ελλάδας και η διάλυση αυτής της διαδικασίας της Ελλάδας, τότε θα συνεχίσετε να μιλάτε για ρατσισμό, για φιλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις? Και τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα στην ύπαρξη, στην επιβίωσή τους? Για πέστε μας, τι είναι αυτά που λέτε και πού οδηγείτε την ανθρωπότητα? Νομίζετε ότι κάνετε καλό και σε αυτούς τους ανθρώπους? Να σας πω κάτι. Αυτούς που στην ουσία εξωθείτε με αυτά που κάνετε να έρθουν εδώ, αυτούς είστε συνένοχοι. Γιατί όταν κάποια στιγμή ήρθαν στη Σάμο, Σάμος έχει πόσο ξέρω 50.000 κόσμο, υπήρχαν και άλλοι 30.000, τότε και τα παιδιά των μεταναστών δεν μπορούσαν να πάνε στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορούσαν να έχουν υπηρεσίες υγείας, ούτε οι κάτοικοι της Σάμου, ούτε και οι αλλοδαποί που ήρθαν. Τι πάτε να κάνετε με όλα αυτά που λέτε? Τι διεθνής αμνηστία, γιατί δεν το βλέπετε ανάποδα? Γιατί δεν το βλέπετε ανάποδα να ασκήσετε κριτική στις χώρες που τους διώχνουν? Και εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχουν τόσοι νομικοί που λένε η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Τι άσυλο? Ας το ζητήσω στην Τουρκία το άσυλο. Γιατί δεν το ζητάνε? Ο ρόλος σας, εμείς είμαστε υπέρ της ανθρώπινης ζωής. Οι Έλληνες πολίτες είμαστε υπέρ της ανθρώπινης ζωής. Όμως έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε και τη χώρα μας, την κοινωνική συνοχή, την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα της χώρας, η οποία απειλείται από την Τουρκία που χρησιμοποιεί τους ανθρώπους αυτούς κατά εκατομμύρια για να διαταράξει και την κοινωνική συνοχή της χώρας, αλλά και την ιδιοπροσωπεία των κατοίκων που κατοικούν εδώ, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία. Για καθίστε,
Δεν κατάλαβα. Να παραδοθούμε στην Τουρκία, αυτό θέλετε να πείτε. Και δολοφόνοι και εμπριστές είναι το ελληνικό κράτος. Οι ρατσιστικές πολιτικές δολοφονούν, γράφουν τα πανό που κρατούν όσοι δίνουν το παρόν στο συλλαλητήριο, ζητώντας δικαιοσύνη για τους νεκρούς μετανάστες στο δάσος της Δαβιάς. Έγινε εδώ στην Αθήνα. Απαιτούμε να σταματήσουν οι δολοφονικές καταδιώξεις των προσφύγων στα σύνορα και να τιμωρηθούν οι ένοχοι της Ελλάς που οδήγησαν τους αδικοχαμένους μετανάστες στην παγίδα θανάτου του φλεγόμενου δάσους της Δαβιάς, ανέφερε στο κάλεσμά της για το συλλαλητήριο η ΚΕΡΦΑ. Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπο. Πάντως κάποιος που είναι στο ΚΕΡΦΑ, δεν εννοώ κανέναν. Ακούω, λένε, είναι από αυτούς που έβαλαν φωτιά και έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτός είναι ο δολοφόνος. Και όχι οι αστυνομικοί και οι συνοριοφύλακες που οφείλουν τα σύνορα της χώρας για να μην υλοποιήσει η Τουρκία τα σχέδιά της. Ακούσε εκεί να τιμωρηθούν οι ένοχοι της Ελλάς. Ένοχοι είναι αυτοί που έκαψαν τα παιδιά στη Μαρφίν. Και είναι μέσα στην. Και επειδή είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, επιχείρησαν να κάνουν αυτοί οι ίδιοι και διαδήλωση για τον Ινδό Πρωθυπουργό. Τα ίδια κουμάσια είναι. Ευτυχώς η αστυνομία τους απαγόρευσε. Ακούσε και η Διεθνής Αμνηστία. Οι νταβατζίδες, αυτοί είναι οι νταβατζίδες του μεταναστευτικού. Οι νταβατζίδες του μεταναστευτικού είναι αυτοί. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και Διεθνής Αμνηστία. Νταβατζίδες του μεταναστευτικού. Βασικοί υπεύθυνοι. Αυτοί ενθαρρύνουν τους ανθρώπους. Φύγετε και πάτε στην Ευρώπη. Αυτοί είναι η ηθική αυτοργή του θανάτου των ανθρώπων αυτών. Και όχι ένα κράτος που κάνει το αυτονόητο να προστατέψει τα σύνορά του, την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα και την κοινωνική συνοχή. Άκουσε εκεί, θα γυρίσουμε τη λογική ανάποδα, το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, πόλεμο στην Ουκρανία. Επειδή εδώ λέμε, προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και λέμε την πραγματικότητα, είδα ότι αυτό το χωριό που είχε, οι ίδιοι οι Αμερικανοί το είπαν, τακτική νίκη είναι, όχι στρατηγική, είχε πάντως μεγάλη σημασία, το Ρομπότινο δεν υπάρχει πλέον, το έχουν περάσει, νοτίως του Ρομπότινο οι ουκρανικές δυνάμεις. Και μπορούμε να πούμε αντικειμενικά ότι η πρώτη γραμμή εκεί στο Ρομπότινο άμυνας έσπασε. Διεράγει, όπως λέγαμε στο στρατό. Να δούμε τι λέει ο Μαρκ Μίλι για το θέμα. Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μίλι, πιστεύει ότι οι Ουκρανοί διέριξαν την πρώτη και κύρια αμυντική γραμμή του ρωσικού στρατού στο νότιο τμήμα του μετόπου. Πρόσθεσε ότι τώρα θα πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα η προέλαση, γιατί ο ρωσικός στρατός απέτυχε να αναρκοθετήσει τις άλλες δύο εφεδρικές γραμμές άμυνας, τη δεύτερη και την τρίτη, με τον ίδιο τρόπο που έκανε στην πρώτη, και επίσης απέτυχε να κατασκευάσει επαρκείς οχυρωμένες εγκαταστάσεις, αντιαρματικά χαρακώματα και δόντια δράκου, που είναι για τα άρματα και τα οχήματα. Ο Αμερικανός στρατηγός πιστεύει ότι ο ρωσικός στρατός έχει εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τις εφεδρίες του στο νότιο τμήμα του μετόπου, όπου οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτος, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η CIA και το Πεντάγωνο γνώριζαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας θα ιτηθούν, δηλώνει Αμερικανός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εγκληματίες πολέμου που καθορίζουν την πολιτική των ΗΠΑ όθησαν την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις συμφωνίες του Μίνσκ και να επιλέξει τον πόλεμο, δήλωσε ο Αμερικανός πολιτικός και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αζάμου Μπαράκα. Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο και οι μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ότι ήταν αδύνατο να κερδίσουν με στρατιωτικά μέσα οι Ουκρανοί. Ήταν σίγουροι. Αλλά τώρα δηλώνουν ότι η ουκρανική στρατηγική είναι η αιτία της ήττας, πρόσθεσε ο Μπαράκα. Άποψη είναι και αυτή, ας την ακούσουμε. Το The American Conservative. Είναι καιρός η Αμερική να παραδεχθεί ότι η Ουκρανία δεν θα νικήσει τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ οθεί τη Ρωσία σε εχθρική, στάση και ένοπλη σύγκρουση εδώ και δεκαετίες.
δήλωσε ο Senior Fellow του Ινστιτούτου ΚΑΤΟ, Doug Bando. Η απερίσκεψη επιθετικότητα της Ουάσιγκτον οδήγησε την κυβέρνηση Biden να αρνηθεί να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν, είπε. Τώρα η αποτυχημένη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει την Ουκρανία για να καταστρέψει τη Ρωσία θα πρέπει να τονώσει την επανεξέταση της καταστροφικής εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Για να αναπτυχθεί μια πιο ικανή προσέγγιση, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να κερδίσει τη σύγκρουση με τη Ρωσία, πιστεύει ο συγγραφέας. Πάντως, όπως είπαμε, το μέτωπο, η πρώτη γραμμή άμυνας διαράγει, έστω και σε ένα σημείο. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Βίτολτ Βόγκιν, είπε «Πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ένας από τους κύριους ιδεολόγους της νέας παγκόσμιας τάξης, ο Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι, είχε πει «Μέχρι το 2030 δεν θα πρέπει να παραμείνουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ουκρανία». Τώρα είναι 2023 και σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς, περίπου 25 με 30 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στο τμήμα της Ουκρανίας που δεν ελέγχεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θέλοντας να πει ότι πάμε, αυτό εννοούσε ο Μπρεζίνσκι. Θα μικρύνει η Ουκρανία, αλλά τα 20 εκατομμύρια θα είναι δυτικοί. Να πω πάντως, κατά την άποψή μου, ότι όλη αυτή η διαδικασία, αυτή η τραγωδία που βιώνει ο λαός της Ουκρανίας, είναι και μια διαδικασία εθνογένεσης. Δηλαδή οι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες και οι πόλεμοι, για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος, επειδή όντως η εθνική ταυτότητα των Ουκρανών σε κάποιες περιοχές ήταν και ουκρανική και ρωσική. Δεν ήξεραν και μου έχουν πει εμένα κάτοικοι της Μαριούπολης, εμείς λέει δεν είμαστε ούτε Ουκρανοί ούτε Ρώσοι, είμαστε Μαριουπολίτες. Δηλαδή το Μαριουπολίτες το είχαν κάνει εθνική ταυτότητα. Τώρα λοιπόν ξεχωρίζουν, θα είσαι είτε Ουκρανός είτε Ρώσος. Άρα αυτή είναι μια διαδικασία εθνογένεσης που είναι σε εξέλιξη. Αλλά κρατούμε αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, που μας θύμισε τι είπε ο Μπρεζίνσκι. 20 εκατομμύρια θα μείνουν. Με όσοι είχαν τηλεφωνική συνομιλία ο Ζελένσκι και ο Μπάιντεν. Και λέει ότι θα δώσουμε πολύ γρήγορα την έγκριση για τα F-16, θα εκπαιδευτούν Ουκρανοί πιλότοι στις ΗΠΑ, νομίζω κάπου στο Τέξας και στην Αριζόντα, λέει οι πιλότοι θα εκπαιδευτούν στα αγγλικά στο Τέξας το Σεπτέμβριο προτού πάρουν μέρος στο χειρισμό των μαχητικών στην Αριζόνα τον Οκτώβριο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου θέραρχος Πατ Ράινερ. Λοιπόν, ο Πετρέους, δυνατός στρατηγός, κάποια στιγμή νομίζω ότι είχε έρθει και στην Ελλάδα και ο αδερφός μου ήταν διευθυντής στο δεύτερο επιτελικό, μίλησε μαζί του, ένας δυνατός στρατηγός. Τώρα δεν μιλάμε τι έγινε στο Αφγανιστάν και εδώ και εκεί, πάντως είναι ένας άνθρωπος που ως στρατιωτικός ικανός και με κατάρτιση και με προσόντα. Η Ουκρανία κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις που έχουν απομείνει μετά από μια εξαιρετικά αποτυχημένη επίθεση των Ουκρανών το καλοκαίρι, αναφέρει ο απόστατος στρατηγός των ΗΠΑ David Petraeus σε άρθρο για την Washington Post. Σύμφωνα με τον Petraeus, η Ουκρανία σκοπεύει να συνεχίσει τη στρατιωτική εκστρατεία παρά τη μεγάλη ήττα του στρατού στην κατεύθυνση Ζαπορίζια. Η συνολική κινητοποίηση όλων των τομέων της κοινωνίας στη χώρα αποδεικνύει τις προθέσεις τους, είπε ο Petraeus. Σημείωσε ο στρατηγός ο Αμερικανός ότι οι Ρώσοι έχουν δημιουργήσει ένα καλά μελετημένο ελαστικό αμυντικό σύστημα, το οποίο έφερε τις Ουκρανικές δυνάμεις σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν προετοιμάσει μια τεράστια και βαθιά άμυνα, που αποτελείται από φαρδιές λωρίδες επιδέξια τοποθετημένων ναρκών, αντιαρματικές τάφρους και άλλα εμπόδια. Εξαιτίας αυτού, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υφίστανται μεγάλες απώλειες και αρχίζουν να κουράζονται. Στις 4 Ιουνίου, ο Ουκρανικός στρατός ξεκίνησε την αντεπίθεση κτλ. Τώρα, είναι ένα θέμα που μπορεί να φαίνεται και λίγο κουτσομπολιό. Ο Ζελένσκι φέρεται, αγόρασε μία βίλα δίπλα στην κατοικία της, στη βίλα που έχει η Αντζελίνα Ζολή, στην περιοχή Ελ Γκούνα της Αιγύπτου, που είναι μία πόλη εκατομμυρίουχων, έτσι λέγεται. Ο δημοσιογράφος Μοχαμάτ Αλ Αλάουι παρουσίασε στοιχεία και συμβόλαια και τέτοια που αναδημοσιεύονται στον ιστότοπο Πάντς,
λέει ότι αγόρασε το ακίνητο μέσω της πεθεράς του Όλγα Κιάσκο, η οποία υπέγραψε συμφώνιο με τους Αιγύπτους πολιτές στις 16 Μαΐου 2023. Οι αναλυτές που σχολίασαν την υπόθεση λένε ότι η πηγή των χρημάτων φαίνεται να μην είναι άλλη από τα δυτικά πακέτα οικονομικής βοήθειας που φτάνουν στο Κίεβο, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή τιμή της βίλας. Ο Αιγύπτιος πολιτικός επιστήμονας Αμπντουραχμάν Αλαμπάση σχολίασε την κατάσταση, λέγοντας ότι είναι έκπληξη που ο Ζελένσκι και οι συγγενείς του ξοδεύουν περιουσίες σε προσωπικές πολυτέλειες αντί να τις χρησιμοποιούν για στρατιωτικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη την εποχή του πολέμου. Τέλος πάντων, πολλά, η Ουκρανία επιμένει να διαψεύει τα δημοσιεύματα και τις αποκαλύψεις του Αιγύπτου δημοσιογράφου, αλλά πολλά δυτικά ΜΜΕ τις επιβεβαιώνουν. Λέει ότι προηγουμένως μια υπόθεση που έγινε viral στο διαδίκτυο και προκάλεσε λαϊκή οργή ήταν η αναφορά ότι ο Ουκρανός πολιτικός, ο Ζελένσκι δηλαδή, είχε νοικιάσει την πολυτελή έπαυλή του στην Ιταλία αξίας 4 εκατομμύριων ευρώ σε δύο Ρώσους εκατομμυριούχους, ενώ υπερασπιζόταν δημόσια την απαγόρευση των Ρώσων από την Ευρώπη λόγω του πολέμου. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα για την Ουκρανία που δεν έχουμε χρόνο, θα τα αφήσουμε για αύριο αν μπορέσουμε να τα πούμε. Να πάμε στο, γιατί ήδη έχουμε, πάμε στο επόμενο θέμα, στη Ρωσία. Λοιπόν, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα οι δυνάμεις του κατέστρεψαν 42 ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Χερσονήσου της Κρυμαίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα 9 μη επανδρομένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από αντιαεροπορικά και τα 33 από ηλεκτρονικό πόλεμο. Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η Ουκρανία αποπειράθηκε να επιτεθεί σε πολιτικό στόχο στη ρωσική επικράτεια, χρησιμοποιώντας τροποποιημένο πύραυλο που εκτοξεύθηκε από συστοιχεία των S-200, το προηγούμενο μοντέλο των S-300, σοβιετικής κατασκευής σύστημα αντιεροπορικής άμυνας, το οποίο αντί εδάφους αέρος το κάνουν τώρα εδάφους εδάφους. Δεν έχει υπάρξει καμία ουκρανική αντίδραση μέχρι στιγμής. Λίγο νωρίτερα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ μετέδωσε πως δύο από τα τρία κυριότερα πολιτικά αεροδρόμια της Μόσχας, το Βνούκοβο και το Ντομοντέτοβο, ανέστειλαν όλες τις πτήσεις. Κάτοικοι των ρωσικών περιφερειών Τούλα και Καλούγκα ανέφεραν μέσω ιστοτόπων πως άκουσαν εκρήξεις σύμφωνα με το ρωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπάζα. Πρόκειται για την 8η συνεχόμενη νύχτα ουκρανικών επιδρομών στη Ρωσία, κυρίως με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη Καμικάζη και στόχο τη Μόσχα. Λοιπόν, πάλι σχετίζεται με την ένταση που υπάρχει, λέει «Οι ένοπλες δυνάμεις εισάγουν εφεδρεία προς την κατεύθυνση της Ζαπορίζια. Πηγές αναφέρουν συσσόρευση ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή Ορέχοβο για επίθεση που θα συνεχιστεί νότια του Ραμπότινο. Εκτός από τα δυτικά τεθωρακισμένα οχήματα και το πυροβολικό, χρησιμοποιείται σημαντικός αριθμός επιθετικών drones». Είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικό για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να επιδείξουν επιτυχία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, είπε ένας από τους συνομιλητές. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι διαθέσιμες εφεδρείες θα χρησιμοποιηθούν για να προσπαθήσουν να σπάσουν τις ρωσικές γραμμές άμυνας που είναι στην Ζαπορίζια. Έχουμε πει εκεί είναι η κύρια προσπάθεια και εκεί είχαν τηλεφωνική συνομιλία οι αρχηγοί ΓΕΘΑ Αμερικής, Βρετανίας και Ουκρανίας και εκεί του είπαν. Άσε τα άλλα μέτωπα, άσε τον Μπαχμούτ τώρα, τι θες τον Μπαχμούτ. Σπάσε το μέτωπο εκεί κάτω και βγες στην Αζόφ. Αυτό θέλουν οι δυτικοί. Και γι' αυτό είπε χθες ο Ζελένσκι, εντάξει, να αποσύρω δυνάμεις, να κερδίσω εκεί και να χάσω το Χάρκοβο, να χάσω και τον Ντνίπρο, που είναι τεράστιες σημασίες περιοχές. Πάμε λίγο για τη Βάγνερ. Υπάρχουν 4 σενάρια, τα είδα σε ρωσικό πηγή. 4 σενάρια για την επόμενη μέρα στη Βάγνερ. Η Βάγνερ θα ενταχθεί στο Υπουργείο Άμυνας. Μετά την πορεία δικαιοσύνης του Ιουνίου, την εξέγερση δηλαδή, ορισμένοι από τους μαχητές έχουν ήδη συμφωνήσει να υπογράψουν σύμβαση με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Τα μέλη της εταιρείας μπορούν ακόμα να βοηθήσουν στην επίλυση των καθηκόντων της ειδικής επιχείρησης. Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει αποσύρει την πρότασή του. Τους λένε δηλαδή, παιδιά, υπογράψτε ξανά στον πόλεμο. Δεύτερο σενάριο. Θα καταρρεύσει ή θα χωριστεί σε ξεχωριστές. Σε χωριστές τμήματα. Μπορεί να υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να μην δουλέψουν αλλά να ανοίξουν τη δικιά τους εταιρεία, να μην δουλέψουν με τη Βάγνερ και να λύσουν τα προβλήματα μόνοι τους. Άρα μπορεί να πάμε σε πολυδιάσπαση. Τρίτο, να μείνουν στη Λευκορωσία.
Μετά την εξέγερση, ο Βάγκνερ μαζί με τον Πριγκόζιν πήγε στη Λευκορωσία με πρωτοβουλία του Λουκασέγκου. Στρατιώτες και διοικητές των Βάγκνερ έγιναν εκπαιδευτές για το στρατό της Λευκορωσίας. Ο Λουκασέγκο θα προσπαθήσει να κάνει τα πάντα για να κρατήσει τους έμπειρους αυτούς μαχητές στην Λευκορωσία, ειδικά από τη στιγμή που η Πολωνία είναι ένας πολύ νευρικός γείτονας μετά τα σύνορα. Τέταρτο σενάριο, να φύγει στην Αφρική. Η Βάγκνερ εκπληρώνει με επιτυχία καθήκοντα σε αυτή την Ήπειρο εδώ και πολύ καιρό, όπου υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ρωσίας και των ίδιων των αφρικανικών χωρών με βάση τώρα την άποψή τους. Η Βάγκνερ είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο σύστημα περιορισμού της γαλλικής αποικιακής επέκτασης στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένου τώρα του Νίγηρα. Τα πυρομαχικά με ουράνιο κάνουν την Ουκρανία νεκρή γη, είπε η Μαρία Ζαχάροβα. Λόγω της προμήθειας πυρομαχικών με απεμπλουτισμένο ουράνιο, η Ουκρανία μετατρέπεται σε ακατοίκητη γη. Η ραδιενέργεια στο έδαφος λαμβάνει η χώρα ήδη και καταγράφεται αντικειμενικά με μετρήσεις, δήλωσε η Ζαχάροβα. Κάλεσε τους Ουκρανούς να απαιτήσουν την απομάκρυνση των οβίδων απεμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα το συντομότερο δυνατό. Φίλος αξιωματικός που υπηρέτησε στο Κωσυφοπέδιο όταν επέστρεψε στην ελληνική δύναμη του Κωσόβου, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα και τον μέτρησαν, του είπαν τα επόμενα χρόνια να μην τεκνοποιήσεις, διότι του βρήκαν αυξημένη ραδιενέργεια από τη χρήση οβίδων και βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου. Ενώ λοιπόν έσπασε η πρώτη γραμμή άμυνας κατά τον αρχηγό ηγεθά των Αμερικανών, αλλά και με αντικειμενικά στοιχεία εκεί, ναι, έχουν διεισδύσει στην πρώτη γραμμή άμυνας οι Ουκρανοί, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθετικές επιχειρήσεις κατά μήκος γραμμής Κουπιάνσκ Σβατόνε Κρεμίνα, χθες 24 Αυγούστου, σύμφωνα με πληροφορίες. Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιθετικές επιχειρήσεις στην Νοβογεχόρυβκα, 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σβατόνε. Η Άννα Μαλιάρ, αναπληρώτρια υπουργό άμυνας, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν κοντά στη δασική περιοχή Σερεμπριάνσκε, 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κρεμίνα, στην Πυλοχόρυβκα, 12 χιλιόμετρα νότια της Κρεμίνα, και ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν να ανασυνταχθούν και να αντικαταστήσουν τα στρατεύματα που προελάβουν προς την κατεύθυνση του Λίμαν. Επίσης είναι, λέει, πολύ κοντά 6 χιλιόμετρα από το Κουπιάνσκ. Κάνουν επιθετικές επιχειρήσεις πάντως στο βόρειο μέτωπο. Πριγκόζιν. Ο διοικητής της CIA, William Burns, είχε προειδοποιήσει τον Πριγκόζιν. Όπως είναι φυσικό, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν για το θάνατο του λίγες εβδομάδες μετά την ανταρσία του. Ψηλά στην επικαιρότητα στο σύνολο των διεθνών ΜΜΕ παραμένει η είδηση του φερόμενου θανάτου του Πριγκόζιν. Στον απόϊχο της πορείας προς τη Μόσχα του Πριγκόζιν, πριν από 2 μήνες, ο επικεφαλής της CIA Burns, William Burns, είχε προβλέψει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν θα πάρει το χρόνο του προκειμένου να λάβει την εκδίκησή του για την ανταρσία. Αυτό που βλέπουμε είναι ένας περίπλοκος χορός, είχε πει ο Burns στο φόρουμ ασφάλειας του Άσπεν τον Ιούλιο. Ο Πούτιν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της ανταπόδοσης. Ό,τι έκανες θα σε πληρώσει δηλαδή. Λοιπόν, είχαμε πάλι ένα πύραυλο που καταρρίφθηκε, τα είπαμε. Αυτά με τη Ρωσία, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ο Τραμπ πήγε στη φυλακή, έκασε 20 λεπτά, αλλά εκεί υπάρχει μια διαδικασία. Για σκεφτείτε λοιπόν τώρα εδώ πρόεδρος της Δημοκρατίας ή πρωθυπουργούς στην Ελλάδα να πάνε στον Σερίφη, δεν έχουμε Σερίφη εδώ, υπόψη ότι στην Αμερική, γιατί έχω ένα φίλο ο οποίος είναι Σερίφης στη Βοστόνη, μεγάλη προσωπικότητα, μπορεί να γίνει και γερουσιαστής κάποια στιγμή, Αρμένιος, αρμενικής καταγωγής, τον φέραμε εδώ 2 φορές ομιλητή στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, από εκεί τον γνώρισα, και μου είπε, εγώ εκλέγομαι. Κανονικές εκλογές γίνονται. Εντάξει. Εκεί λοιπόν φανταστείτε να παραδίδεται στον Σερίφη, δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχο στην Ελλάδα, ο πρώην Πρωθυπουργός ή ο πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δακτυλοσκόπηση, πώς λέγεται αυτό, να του παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογράφηση
φυλακισμένο, να μπαίνει στη φυλακή, να καταβάλει τα 200 χιλιάρικα όπως έκανε και να βγαίνει έξω. Πάντως έχει, ειλικρά δεν το λέω τώρα περιπεκτικά, είναι καταπληκτική η φωτογραφία που έβγαλε ο Τραμπ, δηλαδή είναι για κορνίζα. Έχει ένα ύφος απίστευτο, κάτι σαν παιδί, αλλά για δείτε τον θέλοντας να δείξει ότι δεν φοβάται που μπαίνει στη φυλακή. Γιατί είναι η φωτογραφία που μπαίνεται, που του πήραν με βάση τυπικές διαδικασίες. Λοιπόν, και την έβαλε ο ίδιος μετά στο Twitter, το παλιό Twitter, τώρα το X. Αυτά λέει, η φωτογραφία πιο δημοφιλής και από τη Μόνα Λίζα. Ανάμεσά τους η Μάντζορι Τέιλορ Γκριν, βουλευτής που εκλέγεται στην πολιτεία, πιστή σύμμαχος του Τραμπ στο Κογκρέσο, με πολιτικές θέσεις όχι σπάνια ακραίες. Η φωτογραφία από τη σύλληψη του Τραμπ θα γίνει πιο δημοφιλής και από τη Μόνα Λίζα, διαβεβαίωσε η Λόρα Λούμερ, 30, πρώην υποψήφια για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς περιμένει έξω από το δικαστήριο, προσθέτοντας πως σκοπεύει να την τυπώσει σε μπλουζάκι. Όντως είναι καταπληκτική η φωτογραφία. Λοιπόν, υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια που προειδοποιούνται ύφεση στις ΗΠΑ. Έχουμε ένα άρθρο του Forbes, διαβάστε το, έχει τη σημασία του. Αυτό θα παίξει ρόλο, πιστεύω, και στον προεκλογικό αγώνα, πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων για ύφεση υποχώρησαν, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, το 54% των οικονομολόγων πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε ύφεση το 2024, ενώ το περασμένο φθινόπωρο το ποσοστό που έβλεπε ύφεση ήταν 64%. Πάντως υπάρχει, θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ύφεση, είναι ένα ζήτημα που πλανάται στην οικονομία της Αμερικής και δεν είναι ό,τι καλύτερο. BRICS. Μεγάλα δυτικά μέσα αντέδρασαν με σκεπτικισμό στην επέκταση των BRICS, περιφερειακά γράφουν δε ότι πρόκειται για ήττα της Δύσης. Οι New York Times αναγνωρίζουν τη νίκη της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά τονίζουν την περίεργη φύση της ομάδας και την έλλειψη ενιαίας πολιτικής πορείας. Υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά αφού μπήκαν στο χώρο μπορεί να χορέψουν και να συντονιστούν, να τα δούμε αυτά. Ο Guardian θεωρεί την επέκταση των BRICS μια συμβολική χειρονομία, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο τι ωφέλη θα λάβουν τα νέα κράτη-μέλη. Το Πολίτικο υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής αντανακλά την έλλειψη πρόοδου στην εμβάθυνση των δραστηριοτήτων της Συμμαχίας, τα μέλη της οποίας, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι ομογενοποιημένη η ομάδα και τώρα με τα καινούργια 6 μέλη μπορεί να έχει γίνει η ανομοιογένεια να έχει αυξηθεί. Όμως κάπου διάβασα ότι πλέον οι BRICS θα ελέγχουν το 80% του εμπορίου πετρελαίου στον κόσμο, δηλαδή της παραγωγής και του εμπορίου. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η επέκταση των BRICS, αλλά σας διάβασα χθες τη διακήρυξη των 20 σημείων, έτσι. Κάτι γίνεται. Εγώ δεν λέω ότι θα αλλάξει ο κόσμος από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά κάτι γίνεται. Πάντως, η αντιπολίτευση στην Αργεντινή, που είναι φιλοαμερικάνοι, δεν θέλουν να μπει η Αργεντινή στους BRICS, διαβάζω. Η απόφαση ελήφθη στο Johannesburg, στο Καζάν θα ολοκληρωθεί και εκεί θα κάνουν τον πανηγυρικό πλέον, θα είναι 11. 5 τα ιδρυτικά μέλη και 6 11. Να δούμε τι όνομα θα πάρουν. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, η κατάσταση στον Νίγερα δεν έχει σταματήσει. Είμαστε σε κινούμενη άμμο εκεί. Η Γαλλία επιμένει ότι
στην ανατροπή των πραξικοπηματιών, που επειδή δεν μπορεί και δεν θέλει να το κάνει η ίδια, θέλει να το κάνει μέσω της ECOWAS, της Οικονομικής Ένωσης της Δυτικής Αφρικής, που είναι στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει πάρει απόφαση, οι αρχηγοί ΓΕΘΑ των χωρών της ECOWAS έχουν αποφασίσει, έχουν τι δυνάμεις θα διαθέσουν οι χώρες της ECOWAS για να εισβάλλουν στον Νίγερα και να αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη και να ξαναφέρουν τον εκλεγμένο πρόεδρο. Ενώ συμβαίνει αυτό όμως, τα τρία κράτη της περιοχής συνασπίζονται, δηλαδή Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγερας. Και, για να δούμε, οι στρατιωτικοί οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία στον Νίγερα ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι εξουσιοδότησαν τις ένοπλες δυνάμεις δύο γειτονικών κρατών, της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί, να επέμβουν στο έδαφος τους σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί, αντίστοιχα η Ολιβιά Ρουαμπά και ο Αμπντουλαγέ Ντιόπ, επισκέφτηκαν χθες την πρωτεύουσα του Νίγερα, την Νιαμέη, όπου έγιναν δεκτοί από τον νέο ισχυρό άνδρα του Νίγερα, τον στρατηγό Αμπντουραμάν Τσιανί. Όχι Τσιάνο, που έλεγε η φίλη μας η τραγουδίστρια, αχ Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο. Λοιπόν, εξήραν την υπογραφή διαταγμάτων που εξουσιοδοτούν τις δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί να επέμβουν στην επικράτεια του Νίγερα σε περίπτωση επίθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου που διάβασε ο Ουμαρού Ιμπραήμ Σιντί, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικών του Νίγερα. Τις δύο χώρες, οι οποίες όπως ακριβώς και ο Νίγερας είναι αντιμέτωπος με αένα επαναλαμβανόμενες και πολυέμακτες επιθέσεις τζιχαντιστών τα τελευταία χρόνια, κυβερνούν επίσης στρατιωτικοί μετά από τα πραξικοπήματα την περίοδο μεταξύ του 20 και του 22. Άρα έχουμε τρεις χώρες που διοικούνται από πραξικοπηματίες. Λοιπόν, αμέσως μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου στην Νιαμέη, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στις νέες αρχές του Νίγερα, ειδικά όταν η Οικονομική Κοινότητα Κρατών της Δυτικής Αφρικής, η ECOWAS, απείλησε να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση και να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη. Ο Αγκαντούγκου και Μπαμακό, οι πρωτεύουσες των δύο χωρών, προειδοποίησαν τότε την ECOWAS ότι θα εκλάβουν οποιαδήποτε επέμβαση στον Νίγερα ως κήρυξη πολέμου εναντίον τους, κάτι που επανέλαβαν οι Υπουργοί Εξωτερικών αυτών των δύο χωρών χθες στη Νιαμέη. Ο στρατηγός Τσιανί από την πλευρά του διεμήνυσε το Σάββατο πως η όποια στρατιωτική επιχείρηση δεν θα είναι υγιεινός περίπατος όπως πιστεύουν ορισμένοι. Λοιπόν, πάμε και από τον Νίγερα να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Σόρος πολύ γρήγορα. Έχει ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ ΜΚΟ που ελέγχονται από το Σόρος και του Elon Musk που ελέγχει το Twitter, ο οποίος είπε ότι τον πίεζαν να επιβάλλει λογοκρισία στο Twitter. Ακούστε, εγώ έχω μία σελίδα στο Facebook που έχει 75.000 ακολούθους, που ανέβαιναν με τρελούς ρυθμούς. Τώρα μπορεί να είχε φτάσει 200.000. Και κάποια στιγμή, χωρίς να έχω κάνει τίποτα, και την κλείδωσαν, βρήκαν δύο δημοσιεύσεις που δεν έχουν τίποτα, παλιές δημοσιεύσεις, τις έβαλαν ότι παραβίασε, λέει, τους όρους της κοινότητας, και από τότε και στην προσωπική σελίδα και στο προφίλ και στη σελίδα, αλλά και στην σελίδα του Ινφογνώμων στο Facebook, έχουν σταματήσει να στέλνουν τις δημοσιεύσεις που κάνουμε. Γιατί παλιά είχαμε 300, 400, 500 αναδημοσιεύσεις. Τώρα αυτά έχουν σβήσει. Γιατί κάποιος ενοχλεί το περιεχόμενο, φαίνεται. Εμείς δεν κάνουμε ούτε γραμμίστικα ούτε στοχευμένα. Κάνουμε ενημερωτική δουλειά, καθαρή. Γιατί μας έκοψαν? Γιατί πιθανόν δεν εξυπηρετούμε τους στόχους που έχουν. Σε αυτό το παιχνίδι θέλω να βάλω και τον Μάσκ. Εγώ δεν επαινώ τον Μάσκ, αλλά φαίνεται ότι αυτός δεν το δέχτηκε και πλακωθήκανε πάντως. Λέει, η πολιτική και η ΜΚΟ
που χρηματοδοτούνται από τον George Soros λένε ότι τα περιστατικά μίσους αυξάνονται, όμως στην πραγματικότητα δεν αυξάνονται. Έγραψε στην ανάρτησή του ο ερευνητής δημοσιογράφος Μίκαελ Σέλενμπέργκερ. Πόλεμος φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει μεταξύ Elon Musk και George Soros, με τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, Twitter δηλαδή, παλαιότερα γνωστή ως Twitter, να δηλώνει ότι θα μηνύσει οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από τον Soros, καθώς και ότι τον πίεζαν για καταστολή της ελευθερίας του λόγου. Ο Musk, ο οποίος αγόρασε το Twitter πέρυσι με την υπόσχεση να κάνει την πλατφόρμα προπύργιο ελευθερίας του λόγου, δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη που εξέφρασε ο ερευνητής δημοσιογράφος Μίκαελ Σέλενμπέργκερ, ότι ο George Soros χρηματοδότησε ΜΚΟ ώστε να ισχυρούνται ψευδώς ότι τα περιστατικά μίσους αυξάνονται και προκειμένου να πιέσουν για περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση. Η πολιτική και η ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το Soros λένε ότι τα περιστατικά μίσους αυξάνονται. Όχι, δεν αυξάνονται, είπε ο Σέλενμπέργκερ. Τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο, υψηλότερα από ποτέ και αυξανόμενα επίπεδα ανοχής των μειονοτήτων. Ο λόγος που διαδίνουν παραπληροφόρηση μίσους είναι για να δικαιολογήσουν μια δρακόντια καταστολή της ελευθερίας του λόγου. Ο Musk αντέδρασε στην ανάρτηση, σηματοδοτώντας τη συμφωνία του και δεσμευόμενος να κάνει μήνυση. Ακριβώς, έγραψε ο Musk. Το X θα υποβάλει νομική αγωγή για να σταματήσει αυτό. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η αποκάλυψη. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Elon Musk καταφέρεται κατά του Soros. Πρόσφατα τον κατηγόρησε ότι μισεί την ανθρωπότητα. Μισεί την ανθρωπότητα, για να μην σας πω μισεί και το ανθρώπινο γένος και τη φύση του ανθρωπίνου γένους, διότι όλο αυτό που γίνεται δείχνει μίσος στον άνθρωπο. Προσέξτε, στη φύση του ανθρώπου όλα αυτά που γίνονται και που ετοιμάζονται να κάνουν και εδώ πέρα οι δικοί μας, οι εντολοδόχοι τους. Λοιπόν, πάμε. Ερντογάναρος. Υπάρχει πρόβλημα που δεν είναι ανυπέρβλητο στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και του Ερντογάν με τον Πούτιν. Καταρχάς να πούμε ότι είναι, εγώ έχω γράψει βιβλίο εδώ πριν από πόσα, 3-5 χρόνια. Το εκρεμές της Τουρκίας, δηλαδή η ταλάντωση της Τουρκίας, της Άγκυρας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Και σε κάθε επιστροφή κάτι έπαιρνε. Υποτίθεται ήταν με τη Μόσχα, όταν πήγαινε στην Ουάσιγκτον έλεγε εντάξει, τον παράτησα εκείνο, δώσε κάτι. Μετά έφευγε από την Ουάσιγκτον, πήγαινε στη Μόσχα, τους παράτησα τους δυτικούς, δώσε κάτι. Και σε κάθε ταλάντωση κάποια κέρδη έβαζε στο ταμείο Ερντογάν. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν επισκέφθηκε ο Ζελένσκι την Άγκυρα, υπήρχαν οι διοικητές 5 ταγμάτων Αζόφ. Ξέρετε, οι νεοναζί. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νεοναζί. Αυτοί λοιπόν, ασχέτως αν πολέμησαν για την πατρίδα τους. Αυτό μπράβο, καλά έκαναν. Αλλά το νεοναζί δεν φεύγει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτούς τους είχαν πιάσει εχμαλώτους μάλλον στη Μαριούπολη οι Ρώσοι. Και κάποια στιγμή ο Ερντογάν, μιλώντας με τον Ζελένσκι, είπε άσε θα το καθαρίσω εγώ. Και έπεισε τον Πούτιν να του δώσει να ζήσουν στην Τουρκία οι εχμάλωτοι. Και είπε ο Πούτιν εντάξει πάρτος, προφορική συμφωνία πάρτος, να μείνουν εκεί. Ο Ερντογάν λοιπόν όταν επισκέφθηκε ο Ζελένσκι την Τουρκία, τους έδωσε πιθανόν να είπε στο Ζελένσκι, κοίτα, τσιμουδιά, άστος εκεί στα χαμηλά. Ο Ζελένσκι μόλις γύρισε στην Ουκρανία τους έδειξε, άρα αυτό δεν έκανε καλό στις σχέσεις των δύο ανδρών, Πούτιν Ερντογάν. Στη συνέχεια είχαμε την κυβίστηση Ερντογάν στο Βίλνιος. Αγάπες με τη Δύση, εγώ έρχομαι, επιστρέφω, τι θέλετε από μένα, στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ, με τη Σουηδία πράσινο φως στα λόγια, και αυτό δημιούργησε πρόβλημα, συνεφάκι και αυτό, στη σχέση των δύο ανδρών. Πάντως, ο Ερντογάν το τελευταίο διάστημα ήθελε να καλέσει τον Πούτιν, αλλά όταν λέω ήθελε εννοώ πιεστικά, να προεξοφλήσει την έλευση Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Κάτι και οι Ρώσοι είπαν εντάξει το βλέπουμε, δεν έχει αποφασιστεί
Το αφήνουμε για το μέλλον, την άφησαν θολή την υπόθεση. Τα παπαγαλάκια του Ερντογάν λέγανε μέσα τον Αύγουστο, μέχρι τέλος Αυγούστου. Πάει ο Αύγουστος, μάλλον δεν θα πάει ο Πούτιν. Και ενώ γίνονται αυτά, μπουκάρουν οι Ρώσοι σε τουρκικό πλοίο. Προσέξτε τώρα. Του λένε από τον ασύρματο σταμάτα, δεν σταματάει. Με σημαία Παλάου, αλλά τουρκικό πλοίο. Το ρίχνουν προεδρικές βρύες, δεν σταματάει. Ανέβηκαν οι κομάντος πάνω, τους έδεσαν και τα λοιπά, έγιναν διάφορα. Προσέξτε, η Τουρκία σε άλλη περίπτωση θα είχαν ανεβεί όλοι οι Τούρκοι στα κάγκελα. Έκαναν την πάπια. Όταν λες έκαναν την πάπια είναι ρατσιστικό. Γιατί στο τέλος δεν ξέρω τι θα πούμε. Επάσης, έκαναν την πάπια οι Τούρκοι. Γιατί? Γιατί ο Ερντογάν θέλει επιγόντως να συναντηθεί με τον Πούτιν, να τον φέρει στην Τουρκία, γιατί μέχρι τώρα υπάρχει και η διπλωματία. Σου λέει ρε φίλε, δεν μπορεί να έρχομαι συνέχεια στα πόδια σου, αυτό δεν είμαι υποτακτικό σου. Γι' αυτό τον θέλει στην Κωνσταντινούπολη. Τον θέλει στην Κωνσταντινούπολη γιατί? Δύο οι λόγοι. Έχουμε εκλογές στην Τουρκία, εννοώ αυτοδιοικητικές, και παίζει ρόλο, παρότι είναι ο μεγάλος νικητής στις εθνικές εκλογές, παίζει ρόλο ποιος θα πάρει την Κωνσταντινούπολη, ποιος θα πάρει την Άγκυρα. Τεράστια σημασία. Εκεί οι δήμαρχοι των Μητροπολιτικών Δήμων, που ενώνουν 30 δήμους, είναι σαν κυβερνήτες, σαν δηλαδή πρωθυπουργός είναι ο Ιμάμογλου. Έχει 2 Ελλάδες διοικεί. Θέλει λοιπόν τον Πούτιν να ανεβεί το κύρος του και θέλει τον Πούτιν για να διεκδικήσει ξανά την λειτουργία της συμφωνίας, την επαναλειτουργία της συμφωνίας για τα σιτηρά και με αυτόν τον τρόπο να κατοχυρώσει για άλλη μια φορά το ρόλο του διαμεσολαβητή σε μια μελλοντική διαδικασία συνομιλιών για, με στόχο την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτά με την Τουρκία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Μενέντες στην Κύπρο. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, μας έφαγε η Διεθνής Αμνηστία το χρόνο στην αρχή. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, ειλικρινά, καλά μπορούμε μερικές φορές να κάνουμε και λάθη, να γινόμαστε και ισοπεδωτικοί, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θέλω να γίνομαι ισοπεδωτικός, αλλά πέστε μου, μιλώ τώρα για από κόμματα εξουσίας, έτσι, ποιος Έλληνας πολιτικός έκανε δήλωση μέχρι να φύγει ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο, πέστε μου, κανένας, γιατί δεν μιλάνε γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν να συντάσσεσαι με τον Ζελένσκι που θέλει, σωστά το κάνει ο άνθρωπος, να διώξει και τον τελευταίο Ρώσο στρατιώτη από το έδαφος της Ουκρανίας. Να τον φέρνεις εδώ και να μην κάνεις μια δήλωση και να πεις όπως στηρίζουμε τον η διεθνής κοινότητα και εμείς τον Ζελένσκι να διώξει τον τελευταίο Ρώσο στρατιώτη από το έδαφος του, έτσι καλούμε τη διεθνή κοινότητα και τον Ζελένσκι να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία να διώξει και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη από το έδαφος της. Και το κάνει ο Μενέντες αυτό. Πολύ γρήγορα να δούμε τι έγινε, τι είπε. Ανδρέας Μπιμπισίης από τη Λευκοσία, στον Φιλελεύθερο. Πραγματικός τυφώνας ο Αμερικανός γερουσιαστής αναφέρθηκε στον αυταρχικό Ερντογάν, τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια προσάρτησης της κατεχόμενης Κύπρου. Αυτόν τον οποίο ετοιμάζεται ο δικός μας ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει συμφωνία για την Ελλάδα. Αυτός πάει να προσαρτήσει την Κύπρο, κάνει τα γεγονότα στην πύλα, κάνει έγκλημα πολέμου και εμείς πάμε να συναντηθούμε. Για χρήσιμους ηλίθιους ψάχνουν και οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι. Κανονίστε να μην είστε εσείς. Υπέδειξε ταυτόχρονα πως το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε υιοθέτηση ψηφίσματος για την πύλα. Άστε δήλωση. Ψήφισμα. Που το ψήφισμα είναι μέρος του διεθνούς δικαίου. Καθώς η επίθεση κατά των ειρηνευτών αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αναφερόμενος στα γεγονότα στην νεκρή ζώνη στην πύλα, ο Μενέντες είπε ότι οι τουρκικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ειρηνευτές των ΗΠΑ. Προσπαθούσαν να κατασκευάσουν έναν δρόμο που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κατασκευάσουν στην νεκρή ζώνη για την οποία υπάρχει συμφωνία και στην οποία δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται, σημείωσε.
Αυτή η επίθεση οδήγησε στο νοσοκομείο. Άρα, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μία απόλυτα απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αλλά ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε κάτι για να το αποτρέψει αυτό. Όχι, τίποτα απολύτως, συνέχισε ο Μενέντες. Ήθελε να πει, αλλά είναι και αυτός διπλωμάτης, ότι ο Ερντογάν τα έκανε. Όταν λέει δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει, λέει ο Ερντογάν το διέταξε. Χρησιμοποιώντας τους πόρους του κράτους για τον ίδιο, λέει, είπε πως αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αν ληφθεί υπόψη ότι νωρίτερα αυτόν τον χρόνο ο Ερντογάν πέτυχε την επανεκλογή του στην Τουρκία, στείνοντας το παιχνίδι υπέρ του, τον κατηγορεί ότι έκανε βία και νοθεία τουλάχιστον. Χρησιμοποιώντας τους πόρους του κράτους για τον ίδιο, κλείνοντας ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, φυλακίζοντας ηγέτες της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφους, συνέχισε, έστησε το παιχνίδι. Είπε πως αυτές δεν είναι ενέργειες ενός υποψηφίου που θέλει να πάρει ψήφους σε δημοκρατικές εκλογές. Αυτές είναι ενέργειες ενός απολυταρχικού ηγέτη. Για εμάς που νοιαζόμαστε βαθιά για την ασφάλεια και την ακεραιότητα της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Λέει ότι είναι πράξεις ενός απολυταρχικού ηγέτη, ενώ για όλα αυτά, και παρότρινε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να διορίσει ειδικό απεσταλμένο για να βοηθήσει την αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων για την εξέφραση μια διαρκούς λύση του Κυπριακού. Μέχρι σήμερα, 40.000 τουρκικά στρατεύματα κατέχουν ακόμη παράνομα το 36% της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστώντας την ένα από τα πιο στρατιωτικοποιημένα μέρη στον κόσμο, είπε ο Μενέντες. Είναι γι' αυτό που λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη την απειλή τουρκικής προσάρτησης της κατεχόμενης περιοχής. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να αλλάξει γνώμη οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά όσον αφορά την επιθετικότητά του κατά της Κύπρου. Η βούλησή του να επεκτείνει την πολιταρχική του ισχύ σημαίνει πως είναι πιο σημαντικό από ποτέ οι ΗΠΑ να συνταχθούν με την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο χαιρετισμό, τον τίμησε ο Αρχιεπίσκοπος. Στο χαιρετισμό το Μενέντες δήλωσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για την τιμή που μου απένει η Εκκλησία της Κύπρου. Έκανε λόγο για ένα βραβείο μεγάλης σημασίας για το οποίο ευχαρίστησε την Εκκλησία καθώς και για το απίστευτο έργο που επιτελεί στη διατήρηση των παραδόσεων της κληρονομιάς, της ιστορίας και της πίστης της Κύπρου. Ως παιδί κουβανών προσφύγων που έφυγαν από την Κούβα και πήγαν στη ΣΥΠΑ για μια καλύτερη ζωή, καταλαβαίνω τι σημαίνει να λαχταράς την ελευθερία για τη χώρα που εγκαταλείπεις και κάποτε αποκαλούσες πατρίδα», σημείωσε ο Μενέντες. Λοιπόν, αυτά. Με το Μενέντες πάμε τώρα στο τελευταίο. Η αστυνομία προχώρησε σε απογόρευση της συγκέντρωσης που είχε εξαγγελθεί για σήμερα το απόγευμα στην Ομόνοια από μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Φίλων Κασμίρ λόγω της επίσκεψης του Ιρανού στην Αθήνα του Πρωθυπουργού της Ινδίας. Η απαγόρευση επιβάλλεται καθώς απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικονομικής ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή από τη διεξαγωγή της ανωτέρου συνάθρησης, λέει η Ελλάς. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθρησης, η οποία έχει εξαγγελθεί την 25η Αυγούστου 2023 και ώρα 17.00 στην πλατεία Ομονίας από μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Φίλων του Κασμίρ, λόγω της επίσκεψης στη χώρα μας του Πρωθυπουργού της Ινδίας, στο αστικό δίκτυο που περικλεί την περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας. Η ανωτέρω απαγόρευση κτλ. Δηλαδή, προσέξτε, η Ελλάδα, που απειλείται από την Τουρκία, η οποία Τουρκία κατέχει το 36% της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέλει να κάνει μια επιλογή, πολιτική επιλογή. Να προσεγγίσει την Ινδία, η οποία Ινδία έχει ανάλογα προβλήματα με το Πακιστάν. Το οποίο Πακιστάν υποστηρίζει την Τουρκία στις ενέργειές της εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας. Και βλέπουμε εδώ ανθρώπους του Πακιστάν και της Τουρκίας δηλαδή, που η Τουρκία δεν θέλει την Ελλάδα να αναπτύξει τη σχέση με την Ινδία, όσο πιο ισχυρή γίνεται η Ελλάδα, τόσο πιο δύσκολο είναι να εκπληρώσει τα σχέδιά της εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα, Τουρκία, Πακιστάν και Σύλλογος Φίλων του Κασμίρ, μαζί με διάφορους εκεί από το ΚΕΦΑ, γιατί όλοι αυτοί συγκοινωνούν τα δοχεία, θέλουν να κάνουν μέσα στην Ελλάδα προβοκάτσια, προβοκατόρικες ενέργειες
και να υπονομεύσουν την πολιτική επιλογή της χώρας μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά τα κοινωνικά, αυτά είναι παραμύθια. Εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν εδώ ο Ινδός, επένεσε την Ελλάδα, όλα δείχνουν ότι μπορούν να πάμε καλά. Δεν χρειάζεται τώρα να πω, είναι σπουδαίες οι ευκαιρίες. Έγραψε και ο Μητσοτάκης ένα άρθρο, το οποίο μπήκε στο Indian Times νομίζω, που μιλάει, είναι καλά, ενδιαφέρονται οι Ινδοί, η οποία μπορεί να πάρει μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας της Κίνας, ξέρετε έχει πρόβλημα τώρα η Αμερική με την Κίνα, ένα μέρος να το πάρει η Ινδία, αλλά αν το πάρει πώς θα το φέρει στην Ευρώπη, θέλει μια πύλη, όπως η Κίνα έχει την Κόσκο, θέλει μια πύλη και αυτό λοιπόν αναζητείται μια λύση για το θέμα, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός είπε να διπλασιάσουμε τις εμπορικές συναλλαγές σε 5 χρόνια. Λάθος. Να πολλαπλασιάσουμε σε 5 χρόνια, να διπλασιάσουμε σε ένα χρόνο. Πρέπει να βάλουμε υψηλούς στόχους, έχει τεράστιες δυνατότητες η Ινδία και φυσικά υπάρχει και το θέμα της αμυντικής συνεργασίας. Μια γιγαντιαία χώρα. Εμείς δεν είμαστε ούτε μια μικρομεσαία πόλη, όλη η Ελλάδα της Ινδίας. Φανταστείτε τι τεράστιες δυνατότητες μπορεί έχει η Ινδία να αναπτύξει τις σχέσεις με την Ελλάδα και να υποφεληθεί η πατρίδα μας, χωρίς να στραφούμε εναντίον κανενός. Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα. Κυκλοφορεί μία είδηση. Εγώ την είδα σε ρωσικό μέσο πρώτα, το οποίο όμως επικαλείται το Pro News, μία ελληνική ιστοσελίδα ειδησιογραφική. Και τι λέει, προσέξτε, αυτή πήρα από το ρωσικό μέσο. Η Ελλάδα τερματίζει τη σύμβαση με τη Ρωσία για τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων αεράμινας Stormy 1 και όσα. Είναι συστήματα αεράμινας χαμηλών και μεσαίων υψών. Ένα άκρος απόρριτο έγγραφο σχετικά με αυτό δημοσιεύτηκε κατά λάθος στη Βουλή, γράφει η διαδικτυακή πύλη pronews.gr. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα ήδη διαθέσιμα ανταλλακτικά θα διαρκέσουν μόνο μερικούς μήνες και ότι οι αρχές έτσι πετούν στα σκουπίδια 1 δισεκατομμύριο ευρώ που κοστίζουν τα. Προφανώς τα συστήματα αυτά προετοιμάζονται για μεταφορά στην Ουκρανία, λέει ρωσική ιστοσελίδα. Ακούστε, η Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους αποφάσισε να πάρει αυτά τα οπλικά συστήματα. Μιλάμε και για τους S-300 που δεν αναφέρονται. Διότι βλέπω ότι τα παπαγαλάκια λένε ότι ποτέ η Ρωσία δεν βοήθησε την Ελλάδα. Ποτέ δεν βοήθησε κανέναν, κανείς κανέναν. Κανείς κανέναν. Ο καθένας βοηθάει τον εαυτό του. Όταν η Ρωσία θεωρούσε ότι αυτό τη συμφέρει, πούλησε έστρα, γιατί λέει, πούλησαν S-400 στους Τούρκους, λέει, για να μας χτυπήσουν. Ναι, αλλά πριν πουλήσουν στους Τούρκους, πούλησαν σε εμάς τους S-300, στην Κύπρο. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για δικούς τους λόγους, για τα δικά τους συμφέροντα, είχαν εμπάρκο στην Κύπρο, που είναι υποκατοχή με δικιά τους ευθύνη, έτσι, και από πάνω τους έβαλαν και εμπάργο, οι Ρώσοι τους δώσαν και S-300, ασχέτως αν δεν τα πήγαμε λόγω Σιμίτη. Τους δώσαν και Stormy 1, τους δώσαν και 80 άρματα, 90 τάφο 80, σε δύο επιλαργίες. Καλά άρματα, από τα καλύτερα. Τους έδωσαν και άλλα οπλικά συστήματα και σε εμάς έδωσαν, όχι για να μας βοηθήσουν, για να εξυπηρετήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Αλλά και εμείς όταν τα πήραμε γιατί εξυπηρετούσαμε τις ανάγκες της εθνικής μας άμυνας. Είναι απολύτως απαραίτητα αυτά τα συστήματα για την εθνική μας άμυνα και εάν είναι αλήθεια αυτό, ότι με δικιά μας επιτεότητα καταγγέλνουμε τη σύμβαση, τότε το λόγο έχει η Βουλή, Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, να πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να δουν τι συμβαίνει, να τους ξετινάξουν και ό,τι είναι ανακοινώσιμο, δεν θέλουμε να πλήξουμε την εθνική άμυνα της χώρας, να το δώσετε στον αέρα, τεινάξτε το στον αέρα τις πολιτικές πτυχές μιας τέτοιας ενέργειας που αποδυναμώνει τη χώρα, επαναλαμβάνω, την εθνική μας άμυνα. Αν δεν την αποδυναμώνει, αν έχουν στοιχεία που λένε, κοιτάξτε κύριοι,
τα πετάμε αυτά και παίρνουμε τα άλλα και μας τα δορίζουν μάλιστα, άρα δεν έχουμε ζημιά, κάντε το. Τι συμβαίνει? Δεν θα οικοτολογούμε τώρα. Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, έκτακτη σύσκεψη, βάλτε το κάτω, ενημερώστε τον κόσμο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εννοώ. Λοιπόν, αυτά και μένουμε και στον τίτλο της απόψινής μας εκπομπής. Και οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι ψάχνουν χρήσιμους ηλίθιους. Να μην είμαστε εμείς. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι, όλες και όλοι καλά.